Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ένας 54χρονος συνιδιοκτήτης εταιρείας στην οδό 25ης Μαρτίου στο Ψυχικό, ο οποίος έκανε τοπογραφικές μελέτες και άλλες δραστηριότητες και στο νησί της Μυκόνου, είναι το θύμα της εμψυχρό δολοφονίας το πρωί έξω από τα γραφεία της εταιρείας του. Άγνωστος άνδρας με ένα σκούτερ γάζωσε το αυτοκίνητο του θύματος, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Ανατριχύλα προκαλεί το ηχητικό ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα από την εμψυχρό εκτέλεση. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση περιείχαν οι χθεσινές ομιλίες των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά στο Πολεμικό Μουσείο, σε μια εκδήλωση με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του Μανώλη Κοτάκη, που όμως πήρε πολιτικές διαστάσεις. Ο Αντώνης Σαμαράς στάθηκε απέναντι στην κυβέρνηση εφόλης της ύλης, ενώ ο Κώστας Καραμανλής έκανε λόγο για μήνυμα που δεν ελήφθη, αλλά και για τα εθνικά θέματα. «Δεν σχολιάζουμε ομιλίες πρώην πρωθυπουργών», ήταν η τοποθέτηση του Μεγάρου Μαξίμου, το οποίο είδε διαφοροποίηση στις δύο ομιλίες. Επικριτικά στάθηκαν απέναντι στην κυβέρνηση χθες στο Πολεμικό Μουσείο οι δύο πρώην πρωθυπουργοί με ομιλίες σε διαφορετικό ύφος και τόνο. Ο Αντώνης Σαμαράς στην μακροσκελή του τοποθέτηση εξαπέλυσε πείρα εφόλης της ύλης σε βάρος της κυβέρνησης, ζητώντας στροφή προς τα δεξιά, αμφισβητώντας ευθέως τη διεύρυνση και κάνοντας λόγο για μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας. Πώς λοιπόν δημιουργήθηκε η μικρότερη και πιο φοβική Νέα Δημοκρατία όλων των εποχών σε αυτές τις εκλογές? Μήπως ο ιστορικά μικρότερος αριθμός ψήφων πρέπει να το δούμε? Δείχνει ότι το δέντρο πράγματι ούτε ψηλώνει ούτε απλώνεται, ακριβώς διότι αποκόπηκε από τις ρίζες του. Πώς γίνεται όταν όλη η Δύση στρέφεται πιο δεξιά, ορισμένοι να αναζητούν διαρκώς τους ανεμόμυλους ενός φαντασιακού κέντρου? Το σχέδιο νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια μπήκε εκ νέου στο στόχαστρο του πρώην Πρωθυπουργού. Ένα νομοσχέδιο που ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε λάθος και μακριά από την παράταξη. Υιοθέτησε μάλιστα την κατηγορία περί αλαζονίας που αποδίδεται στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση. Φτάσαμε στο σημείο, στο περιβόητο νομοσχέδιο για το γάμο, να θέτω. Θα δώσω σοβαρότητα. Παρακαλώ. Που πρέπει. Σοβαρότητα που πρέπει θα δώσω. Να θέτω στη Βουλή συγκεκριμένα ερωτήματα επί της ουσίας και όχι μόνο δεν μου απάντησε κανείς, αλλά οργανώθηκαν και κενά έδρανα την ώρα που μιλούσα. Και συνεχίστηκαν τα επανηγύρια υπουργών αγκαλιά με ΛΟΑΤΚΙ στο θεωρείο της Βουλής. Την ώρα που το 1/3 των βουλευτών μας δεν το είχε ψηφίσει. Και αφήστε τα γλέντια που ακολούθησαν μετά στο μπαρ και τα λοιπά. Αφού λοιπόν η κυβέρνηση αντιμετωπίζει έτσι ακόμα και τον πρώην Πρωθυπουργό και Πρόεδρό της, γιατί να μην τους θεωρήσει ο κόσμος αλαζόνες? Στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά σε πιο ήπιους τόνους, ο Κώστας Καραμανλής, ο οποίος χρησιμοποίησε την Ευρώπη ως καθρέφτη, μιλώντας για το εσωτερικό. Αν δεν καταλαβαίνεις γιατί δυσανασχετούν και διαμαρτύρονται πολλοί, αν επιμένεις κόντρα σε όλες τις ενδείξεις ότι εσύ έχεις δίκιο και οι πολλοί άδικο, αν πιστεύεις ότι ξέρεις πάντα καλύτερα από αυτούς και η μόνη παραδοχή που κάνεις είναι ότι θα έπρεπε να το επικοινωνήσεις καλύτερα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι εκείνοι έχουν δίκιο και εσύ άδικο. Ιδιαίτερα επικριτικό στα εθνικά ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, αποδομώντας την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο. Τα εθνικά θέματα. Εδώ η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Τρώμε τη μία προσβολή, τη μία ταπείνωση μετά την άλλη. Τους Σκοπιανούς, τους Αλβανούς και φυσικά τους φίλους μας τους Τούρκους. Είναι αδιανόητα όσα συμβαίνουν και έχω μιλήσει για αυτά πολλές φορές. Προειδοποιήσεις απίφθινε όμως και ο Κώστας Καραμανλής, λέγοντας όχι σε συνυποσχετικό που μπορεί να οδηγήσει σε έκπτωση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Είναι λοιπόν αδύνατη και αδιανόητη η σύναψη συνυποσχετικού που θα κρύβει τεχνιέντος και εκ του πονηρού υπό το πρόσχημα της προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την αριοθέτηση της ΑΟΣ και της Φαλοκρηπίδας, την εχώρηση με ασαφείς
και διπλωματικά ευρηματικές διατυπώσεις, δικαιώματος στο Διεθνές Δικαστήριο να αποφανθεί περί του εύρους των χωρικών υδάτων ή ακόμα και της εδαφικής κυριαρχίας νήσων και βραχονισίδων. Είμαι κατηγορηματικός αυτό. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν λίγοι υπουργοί και αρκετοί βουλευτές από τη Γαλάζια Παράταξη, ενώ την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Παύλος Μαρινάκης. Αίσθηση έκανε η περιουσία της πρώην Προέδρου του Αριουπάγου, Βασιλική Στάνου. Ο Παύλος Γερουλάνος, που διεκδικεί για δεύτερη φορά την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο Open, δήλωσε πως η υποψηφιότητά του έχει στόχο την αναγέννηση του κόμματος και της χώρας. Καλωσόρισε τις πολλές υποψηφιότητες στην κούρσα διαδοχής, άφησε ωστόσο εχμές για το διτό ρόλο που διεκδικεί ο Χάρης Δούκας. Νίκος Ανδρουλάκης, Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Μιχάλης Κατρίνης, αλλά και η μοναδική ως τώρα γυναίκα υποψήφια Μιλένα Αποστολάκη, παίρνουν θέσεις μάχης και οργανώνουν τη στρατηγική τους μέχρι τον πρώτο γύρο των εκλογών στις 6 Οκτωβρίου. Για την υποψηφιότητα του Δημάρχου Αθηναίων, που έχει δεχθεί γαλάζια πυρά, μίλησε στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, που πρώτος έθεσε θέμα πρόωρης προσφυγής στις κομματικές κάλπες, ενώ ανοιχτό παράθυρο για την κάθοδό της στην εκλογική μάχη αφήνει η Νάντια Γιαννακοπούλου. Υψηλός παραμένει ο προεκλογικός πυρετός στη Γαλλία εν ώψη του δεύτερου γύρου των βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν την ερχόμενη Κυριακή. Η Μαρίν Λεπέν και ο Εθνικός Συναγερμός τονίζουν ότι ο στόχος τους είναι η αυτοδυναμία, την ώρα που τουλάχιστον 169 βουλευτές αποσύρθηκαν από την κούρσα για να ενισχύσουν τους αντιπάλους της ακροδεξιάς. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με την Εύα Αντωνοπούλου. Καλό απόγευμα σε όλους.